Η μουσική είναι ο διάλογος του ανθρώπου με το Θεό του. Από τα αρχαία χρόνια, με τη μουσική, το χορό και το τραγούδι, ο άνθρωπος υμνεί, ευχαριστεί, δοξάζει και παρακαλεί το Θεό του. Στο διάβα της ιστορίας θα ανακαλύψουμε πολλά γύρω από τον κόσμο μας και θα ανακαλύψουμε τον ίδιο τον κόσμο. Θα αισθανθούμε εμείς ένας μικρός κόκκος άμμου μέσα στο μεγάλο κόσμο, το σύμπαν. Αυτό το άπειρον που χωρίς αρχή και χωρίς τέλος υφίσταται. Σε αυτό το άπειρο ο άνθρωπος θα επικοινωνεί με τη μουσική. Μόνο με τη μουσική μπορεί να χωρέσει ο νους του το χωρίς αρχή και το χωρίς τέλος. Και με τη μουσική που είναι αριθμή και ήχη θα ερμηνεύσει το σύμπαν. Η λέξη άπειρον είναι τόσο δυνατή που και οι Ευρωπαίοι τη χρησιμοποίησαν ατόφια, απέιρον. Στα καινούργια χρόνια η χριστιανική θρησκεία θα μας μιλήσει για το εκείθεν, τον εκείθεν κόσμο. Πάλι δηλαδή μια ερμηνεία του απείρου. Και εκεί πάλι η μουσική θα είναι το εργαλείο να μιλήσει ο άνθρωπος με το Θεό του, να μιλήσει με το εκείθεν. Ερχόμενοι σε καινούργιες εποχές πολιτισμού, από κόκκος άμμου μέσα στο κοσμικό στερέωμα, θα αισθανθούμε άνθρωποι με το μεγαλείο αυτού νου που δημιούργησε τον ηθικό κώδικα. Και ο άνθρωπος ως δημιουργός κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού του θα δώσει στον άνθρωπο τη διάσταση, το μεγαλείο, ότι αυτός παίρνει τη ζωή στα χέρια και δημιουργεί αξίες, αρχέτυπο, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Πάλι σε αυτό το μεγαλείο του ανθρώπου που θα αισθανθεί από κόκκος μέσα στο άπειρο το μεγαλείο της ύπαρξής του, η μουσική θα δώσει τα ωραιότερα κομμάτια της ύπαρξης του ανθρώπου. Εκεί ο Μπετόβεν, σαν δημιουργός, ως και ο δημιουργός του, θα δώσει τα μεγαλύτερα δείγματα της ηθικής αξίας του ανθρώπου, του μεγαλείου του. Σήμερα, στην Κήτη του Αχελώου, εμείς κοιτάζουμε με ένα βλέμμα θλιμμένο το ποτάμι μας, που είναι και αγρινιώτικο και ελλαδίτικο και ευρωπαϊκό, ένα ποτάμι το οποίο το έχουμε ακροτηριάσει σε πολλά σημεία, ένα ποτάμι που το έχουμε παραμελήσει, γιατί σκεφτείτε ότι ούτε να το περπατήσεις δεν μπορεί σήμερα από τις πηγές μέχρι τις εκβολές. Δεν φτιάξαμε ένα μονοπάτι ευρωπαϊκό να το προβάλλουμε. Σε αυτό λοιπόν το ποτάμι, σήμερα νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι ακαρνάνες, έρχονται να μας τραγουδήσουν, να μας πούν ότι ζούμε ακόμα, ότι διεκδικούμε τη ζωή μετά από μια τόσο μεγάλη κρίση οικονομική και μια κρίση υγείας τεράστια. Εμείς, οι ακαρνάνες έφηβοι, διεκδικούμε να ζήσουμε και το περνάνε μέσα από το τραγούδι τους, γιατί θέλουν να ζήσουν, θέλουν να χτίσουν ένα αύριο και αυτό το αύριο μπορεί να χτιστεί δίπλα στον Αχελώο, πάντα με τη μουσική.